Ομιλία περί αγάπης και ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός έγινε στην Ιερά Αμονή Φιλοθέου. Όπως γνωρίζουμε από το ιστορικό του, ότι εδώ στο μοναστήρι μας εκκοινοβίασε 17 χρόνια. Επίσης και σαν ιερέας εφημέρευσε αρκετά χρόνια. Σε αυτό εδώ το ευλογημένο μοναστήρι μας έκαμε όλους τους σκόπους, τους ασκητικούς, τους μοναστικούς, τους μοναστηριακούς και οι κόποι του συνεργούς της Θείας Χάριτος τον αξίωσαν της αγιότητος αλλά και της δυνατότητος μετά από φώτιση Θεού να εξέλθει του μοναστηριού μας και να γίνει ο μέγας φωστήρ του γένους μας εκείνης της εποχής που η Ελλάδα, η πατρίδα μας, εκκινδύνευε να εξισλαμιστεί. Χιλιάδες χριστιανοί ορθόδοξοι, από πολλά πιεζόμενοι, εισπάζοντο τον ορμοαθηνισμό και γινόντουσαν Τούρκοι και αλλοξοπιστούσαν και φεύγαν από τον Χριστό μας και πήγαιναν στο διάβολο. Η αγάπη του, το Αγίο Κοσμά μας, τον έκαμε έτσι ώστε να φλέγεται από αγάπη προς τους αδελφούς χριστιανούς ορθοδόξους να κάνει αυτή τη μεγάλη προσπάθεια να κάνει να καταβάλει τόσους πολλούς κόπους και κινδύνους συνάμα ώστε να μπορέσει να σώσει ψυχές και όπως τις έσωσε διότι είχε όλη την χάρη του Θεού μαζί του. Μάλλον ο Θεός οδηγούσε την καρδιά του και τα βήματά του πλησίον σε αυτούς τους ανθρώπους που σιγά σιγά χάνανε την πίστη, την ορθόδοξη. Φώτισε και εμάς τους αμαρτωλούς όχι το να έρθουμε εδώ μόνον αλλά και να γιορτάζουμε από πέρυσι τη γιορτή του με τόση μεγάλη τιμή. Πράγμα που τόσο εις τον Θεό όσον και εις τον Άγιο είναι τόσο πολύ ευχάριστο. Και σας εξομολογούμε ότι στη γιορτή του φέτος ταπεινά αισθανόμουνα τον Άγιο σε όλη την αγριθμία να είναι μαζί μας. Για πρώτη φορά αυτή η αίσθηση της ψυχής μου ήταν
τόσο πολύ δυνατή ώστε να πιάνει τον Άγιο να είναι ανάμεσά μας. Ιδιαίτερα στη Θεία Λειτουργία τον αισθανόμουνα, πώς να το πω, συνεχώς ένιωθα την ψυχή μου να τον αγκαλιάζει με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη και στοργή. Ήτανε ιδιαίτερα παρόν μέσα στο ιερό και παρακολουθούσε όλη την ενότητα της Θείας Λειτουργίας και ιδιαίτερα που είχαμε και την χειροτονία του Ιερέως μας. Ήτανε μία ευλογημένη γιορτή που μας πείθει πως ο Άγιος είναι μαζί μας και ιδιαίτερος χαίρεται σε αυτή τη γιορτή που το κάνουμε. Θα πρέπει να τον έχουμε πολύ ευλάβεια και κάθε χρόνο τόσο και πιο λαμπρότερα να κάνουμε τη γιορτή. Τώρα και εμείς εδώ ίσως τόσο του Θεού όσο και του Αγίου να είναι μία ευλογία ή να κάνει ο Άγιος και μία συνέχεια του έργου του, να μπορέσουμε να έχουμε αυτή τη χάρη να βοηθήσουμε και εμείς ταπεινά τους αδελφούς μας, τους χριστιανούς. Τότε ήτανε η απειλή της πίστεως. Τον αλλάζουν οι άνθρωποι πίστη ριζικά, να λεξοπιστούν, να φεύγουν πέρα για πέρα από τον Χριστό και να σπάζονται τον διάβολο, την κόρα. Τώρα υπό άλλης μορφής έρχεται κάτι παρόν. Να φεύγουμε από τον Χριστό, από το πνεύμα της Ορθοδοξίας αλλά και της Αυτής, και να μας παίρνει το ρεύμα της αμαρτίας και να μας οδηγεί πάλι στον ίδιο έτσι αμαρτωλό και επικίνδυνο σκοπό της απομακρύνσεως από τον Θεό. Μήπως δεν έχουμε και τώρα τον κίνδυνο να φύγουμε από την Ορθοδοξία, από την Ορθόδοξη Εκκλησία και να παραπλανηθούμε, να σωστούμε ερετικά πράγματα που είναι κεφάλι επίσης ισοβάθμια χωρισμός από τον Θεό. Περισσότερες χιλιάδες χριστιανοί κινδυνεύουν από τότε. Τότε ήταν μία μικρή Ελλάδα. Τώρα ο κόσμος κινδυνεύει ολόκληρο. Γι' αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε, να φροντίζουμε πρωτίστως για την αμαρτωλή ψυχή μας, εμείς πρώτα να αλλάξουμε, εσωτερικά να αλλοιωθούμε.
να πλησιάσουμε περισσότερο την χάρη του Θεού. Να αξιωθούμε το λεπτό αισθητήριο της ψυχής μας να καθαριστεί, να έχει στη θέση και στην δυνατότητα να ψηλαφά το Θεό, να τον νιώθει, να τον αισθάνεται, να μας μεταδίδει αυτό το αισθητήριο στην καρδιά μας, την γεύση του Θεού. Και όταν εμείς μέσα μας αλλάξουμε, θα μπορέσουμε τότε να βοηθήσουμε. Και πρώτος πρέπει να αλλάξει ο εαυτός μου, εγώ, ο οποίος είναι και υπεύθυνος και υπόλογος ενώπιον του Τρισαγίου Θεού. Όπως βλέπετε, κάνουμε αυτή την έξοδο προς τα έξω. Πρέπει να ευχηθούμε να με βοηθήσει ο Θεός σε αυτό το έργο, να το ευλογήσει, να γίνει καρποφόρος, να σωθούν 5 ψυχές, που μία ψυχή δεν είναι, όλος ο κόσμος δεν είναι άξιος για μια ψυχή και μόνο. Ο κόσμος θα παρέλθει, η δε ψυχή του ανθρώπου, η πνοή του Θεού δεν παρέλθει, αλλά με τα θάνατον συνεχίζει την πραγματική της ζωή. Επειδή αυτό το έργο είναι πάρα πολύ δύσκολο και λίαν επικίνδυνο, θα χρειαστούν πολλές ευχές από μέρους σας και από μέρος των χριστιανών μας που μας αγαπούν, ώστε να σκεπάσει ο Θεός και να φυλάξει την ταλαιπωρία μου και αναξιότητά μου. Γιατί πάνω στη γη δεν είναι κανένας άνθρωπος ασφαλής. Όσο ζούμε είμεθα υπό τον άμεσον κίνδυνο της κολάψης. Ο μεγαλύτερος Άγιος, εάν χάσει τη χάρη του Θεού, είναι εις θέση να κάνει τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Τότε στεκόμεθα στα πόδια μας δεν είναι τίποτε άλλο παρά ότι μας στηρίζει η ευλογημένη χάρις του Θεού. Και τις δύο φορές προς το εξωτερικό είδα πράγματι ότι η χάρις του Θεού συνόδευε την αναξιότητά μου. Και το έργο ήταν καθαρός του Θεού και πιστεύω ότι οι ευχές του Αγίου Κοσμά και του Αγίου μου Γέροντος ήταν έργο. Ας προσευχηθούμε, ας με εύχεστε, αυτό είναι ένα θερμό αίτημα της ελεημής μου ψυχής.
να έρχεστε τόσο για μένα όσο και για τους χριστιανούς μας που έχουμε χρήματος. Ο Άγιος Κοσμάς επλέγεται από αγάπη προς τους αδελφούς που κινδύνευαν, που χάνανε την ορθόδοξη πίστη. Αυτή η αγάπη πρέπει να φλέγει και τις δικές μας καρδιές, τόσο την δική μου όσο και την δική σας, διότι δεν έχουμε ημέρες μπροστά μας ότι θα ζήσουμε. Ο χρόνος είναι μετρημένος, ο μπροστά μας χρόνος είναι μετρημένος. Περιμένουμε χρόνια δύσκολα, χρόνια επικίνδυνα και για αυτή τη ζωή μας. Γι' αυτό λύσαξε και ο διάβολος και άνοιξε το στόμα του σαν άδης και μας παίρνει όλους μέσα. Μακάριος ο άνθρωπος που θα ξεφύγει από τα δόντια του και θα πετάξει στον ουρανό και θα σωθεί. Κάθε χρόνο και χειρότερη η κατάσταση. Και φέτος που βγήκα την τελευταία φορά, προχθές, είδα ότι ο κόσμος βρίσκεται στο στόμα του άγρου. Η γυμνώτης και η αμαρτωλώτης έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που φωνάζει και μόνο το αυτό ότι θα επέμβει η Θεία Δικαιοσύνη να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Και επομένως δεν έχουμε μπροστά μας πολύ χρόνο. Γι' αυτό πρέπει τόσο εμείς να βιαζόμεθα για τον εαυτό μας, όσο και να νιώθουμε μία συμπάθεια στους αδελφούς μας, γιατί όλοι μας έχουμε οικείους ανθρώπους, αλλά και πέρα από τους οικείους έχουμε τους αδελφούς, τους εν Χριστώ οικείους που έχουμε χρέος να τους πονούμε, διότι αν εμείς κινδυνεύουμε που είμαι θα μέσα στο λιμάνι της Παναγιάς, πόσο μάλλον αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται συνεχώς στο να βλέπουν την αμαρτία ολοφάνερη και προκλητική μπροστά. Αν εμείς και εγώ είμαστε μακριά από τη φωτιά, αυτοί οι άνθρωποι, τι γίνονται, που οι φλόγες τους πιάνουν και τους περικυκλώνουν. Όπως ξέρετε που πηγαίνουμε, εκείνο που παρακαλούσα κατά την ώρα της Ιεράς Εξομολογήσεως στο εξωτερικό, νοερός παρακαλούσα τον Θεό να μου χαρίσει αγάπη όπως αυτός αγαπά τους ανθρώπους. Παρακαλούσα και μάλιστα και με δάκρυα κοιτά, να μου δώσει τη δύναμη να αγαπώ τους ανθρώπους, ώστε η αγάπη να με βοηθήσει, να τους βοηθήσω με τα λίγα πράγματα που μπορούσα να τους προσφέρω με τη χάρη του Θεού.
Και σήμερα τίποτε άλλο δεν οικοδομεί στους ανθρώπους παρά μόνον και μόνον η αγάπη. Αλλά η αγάπη, η ειλικρινής και η αχνή, όσο γίνεται άλλο, σήμερα ο κόσμος έχει πολύ ανάγκη από αγάπη γνήσια. Αγάπη όλοι μιλάμε. Κι όλος ο κόσμος μιλάει για αγάπη. Αλλά η αγάπη είναι νοθευμένη. Έχει πολλά μικρόβια και ποικίλα. Και έτσι οι άνθρωποι την απεχθάνουν για αυτή την αγάπη. Την θεωρούν κάλπικη. Γι' αυτό μόνον η χάρις του Θεού, μόνον η χάρις του Θεού δίνει πραγματική, δημιουργεί και χαρίζει αγάπη κατά Θεόν. Γι' αυτό πρέπει να παρακαλούμε τον Θεό να μας δώσει αγάπη προς τους αδερφούς, όπως ακούσαμε και στην ανάγνωση εχθές από τη διδασκαλία του Αγίου Ιερομάρτυρος Κοσμά του Ετωλού του Αγίου μας. Είδατε πόσα πράγματα έλεγε εκεί, ότι πόσο πρέπει να αγαπούμε τους αδελφούς. Αν δεν έχουμε αγάπη, δεν έχουμε τον Χριστό μας μέσα. Η αγάπη δεν στέκει στα λόγια. Λέγει μια παροιμία ότι η αγάπη και το συνάχι δεν κρύβουν. Άρα λοιπόν, αν έχουμε αγάπη θα φαίνεται από ό,τι πράττουμε και από ό,τι λέγουμε. Ο Απόστολος Ιάκωβος λέγει ότι όποιος δεν έχει αγάπη βαδίζει στο σκότος και δεν ξέρει που πάει, και ότι είναι αδελφοκτόνος, και ότι χωρίς αγάπη Χριστός σε αυτόν τον άνθρωπο δεν υπάρχει. Και η αγάπη είναι η αγάπη μακροθυμή, η αγάπη χριστεύει. Η αγάπη δεν λογίζεται το κακό. Η αγάπη δεν πικραίνει τον αδελφό. Η αγάπη τον σκεπάζει. Η αγάπη δεν τον αφήνει να τον κατηγορεί τον αδελφό, να τον κατακρίνει, να τον μέφε, να τον διασύρει. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος μας έβαλε μπροστά μας τον καθρέφτη που ο κάθε ένας μας μπορεί να κοιτάξει τον εαυτό του και να γνωρίσει αν έχει αγάπη μέσα. Όταν θα έρθει η ώρα να φύγουμε από τον κόσμο, η ψυχή που θα έχει την αγάπη του Χριστού θα έχει τα χαρακτηριστικά του ουρανίου πατρός. Ο ουράνιος πατέρας βρέχει και ανατέλει τον ήλιο και στους αδαθούς και στους πονηρούς ανθρώπους. Τι εστί Θεός? Θεός είναι αγάπη και ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό.
Εδώ είναι de facto τα πράγματα. Ή έχεις Θεό ή δεν έχεις μέσα σου. Έχεις αγάπη, έχεις Θεό. Δεν έχεις αγάπη, δεν έχεις Θεό μέσα σου. Μέσος όρος δεν υπάρχει. Ή έχεις Πνεύμα Άγιο ή δεν έχεις. Ή έχεις τα χαρακτηριστικά του Χριστού ή δεν τα έχεις. Ο Χριστός είχε μαζί του τον Ιούδα. Τι δεν του έκαμε ο Ιούδας. Κι όμως του έπλυνε τα πόδια. Πρωτίστως του είχε δώσει το βαλάντιο, παρότι ήξερε ότι είναι φυλάκιο. Αλλά του το έδωκε για να μην έχει το δικαιολογητικό ότι τον πρόδωσε γιατί δεν είχε χρήματα. Χρήματα τα είχε στα χέρια. Συνέφαγε μαζί του στην τελευταία τράπεζα. Και όταν είδε ότι δεν αλλάζει με καμιά προσφορά θεϊκής αγάπης, τότε του είπε ότι έχεις να κάνεις, κάντε το γλίδωρα. Ο Χριστός πόση αγάπη θήκη. Το τελευταίο τραπέζι που έκανε ήταν το ξεχύλισμα της θεϊκής του αγάπης. Εάν δεν έχουμε αυτή την αγάπη του Χριστού μέσα μας, δεν είμεθα του Χριστού. Ας φοράμε ράφη, ας φοράμε πετραχίλια, ας φορούμε μήτρες, ας λέμε ότι είμεθα και είμεθα. Δεν έχουμε μέσα μας αγάπη, δεν έχουμε τη κύμβαλο αναλάζω. Δεν εκές ξεγάνοντος. Δεν θα μας ωφελήσει όχι ορισμένα χρόνια μονάσεως, αλλά τα χρόνια του Μαδουσάλα να έχουμε. Εάν δεν έχουμε αγάπη, δεν είμαι θα τίποτα. Η αγάπη μακροθυμεί Χριστέ. Η αγάπη συγχωρεί τα πάντα. Η αγάπη δεν λογίζεται το κακό. Μες στην καρδιά του άνθρωπος δεν έχει κακό για τον αδελφό. Αυτό θα φανεί από τα έργα, από τα λόγια, από τις εκφράσεις. Η αγάπη δεν κρύβεται. Μήτε το σιγά κρύβεται. Ο Ιεραπόστολος και η Ιερομάρτης Κοσμάς το έδειξε στην πράξη. Και εμείς σήμερα πρώτο πρέπει να δείξουμε την αγάπη μας προς τους αδελφούς που συζούμε και συμμονάζουμε ομού. Εμείς σε αυτό το πεδίο εδώ θα δείξουμε την αγάπη. Όταν ανεχόμεθα αλλήλεις, όταν βοηθούμε, όταν το στόμα μας δεν κατακρίνει, δεν κατηγορεί τους αδελφούς, και όταν νιώθει μέσα του την ανάγκη να προσεύχεται για τους αδελφούς, αυτός ο μοναχός έχει μέσα του αγάπη. Και
και θέλεις να δεις αν ο Χριστός είναι μέσα σου, δες το, δες το από την αγάπη, αν τη νιώθεις μέσα σου. Εκ του αδελφού σου η σωτηρία, φωνάζει η αυτή, σαν να λέει, τι νιώθεις για τον αδελφό σου. Από ό,τι νιώθεις, θα καταλάβεις αν είσαι του Χριστού. Μα με το νου και την καρδιά, μόνο ο Χριστός να μνημονεύει. Να φωνάζουμε νύχτα μέρα, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Αυτή την ευχή να μην την αφήσουμε. Μήτε μέρα, μήτε νύχτα, μήτε ώρα, μήτε λεπτό, μήτε αναπνοή. Να αναπνέουμε και να εκπνέουμε συνεχώς το όνομα του Χριστού. Αν ο Χριστός είναι έτσι καλοβαλμένος μέσα μας, δεν είναι δυνατόν να μην αποκτήσουμε χάρη του Χριστού την αγάπη του Θεού. Και αυτή η αγάπη γίνεται πλέον ο σωστός οδηγός, η γερή πηξίδα που θα μας δείξει, που θα μας δείχνει συνέχεια πώς πρέπει να οδηγήσουμε το καραβάκι μας στην κατεύθυνση του λιμανιού, πώς να περάσουμε το φέλαγος, την μεγάλη τρικυμία και να φτάσουμε ασφαλώς στο λιμάνι της ουράνιας εμπειρίας. Δεν θα γνωρίσουμε τι είναι στον ουρανό εάν δεν οδηγηθούμε σωστά. Στο διακόνημά μας, επειδή μας φεύγει ο νους, να λέμε προφορικά την ευχή, να την φωνάζουμε. Πρώτον θα είναι η ωφέλεια, θα είναι η ωφέλεια προσωπική, αλλά δεν θα φτάσει μέχρι προσωπική, αλλά θα γίνει και αγωγική. Ο μισθός δεν θα είναι μόνο για την ευχή που θα λέμε, αλλά ωφέλεια θα προκύψει στην ψυχή μας από το ότι θα προκαλούμε με την προφορική επίκληση και τους αδελφούς να λένε την ευχή όταν θα υπάρχει μετεωρισμό. Η προφορική επίκληση έχει δύο καλά, την προσωπική ωφέλεια και την ωφέλεια που δίνει στον αδελφό όταν θα ακούσει την ευχή, διότι και αυτό νου η συνείδηση θα τον νίξει και θα τον προκαλέσει να προσευχηθεί. Ας λέμε την ευχή, το όνομα του Χριστού και μόνον θα μας σώσει. Δεν είναι μόνο ότι αγιάζεται ο άνθρωπος, αλλά αγιάζεται και ο χώρος που ζει κανείς, αλλά και αυτό το εργόχειρο που κάνουμε, το διακόνημα, και αυτό αγιάζεται. Ο διάβολος δεν μπορεί να ακούσει την ευχή. Είναι το μεγαλύτερο κακό του. Και πρώτα σιλεί και κλέφτει την ευχή από τον μοναχό και από τον χριστιανό και μετά του κάνει την διάβρωση την ψυχική. Πρώτα του αφαιρεί το όπλο
και μετά πιάνει και τον δένει. Αν δεν αφαιρέσει το όπλο, δεν μπορεί να τον πιάσει τον άνθρωπο και να τον δέσει χειροπόδαρα. Η προσευχή είναι το όπλο, και όταν το όπλο βάλει, ο εχθρός δεν πλησιάζει. Όταν το όπλο αργήσει, σταματήσει ή κλεφτεί, τότε ο άνθρωπος βρίσκεται άμεσα στον κίνδυνο της συλλήψεως και της αλυσοδέσεως. Γι' αυτό εμείς οι μοναχοί που έχουμε τόση πολύ μεγάλη διδασκαλία πάνω στην προσευχή, είμαι τα αδικαιολόγητη ενώπιον του Θεού και πρώτος εγώ, που εσείς ακούτε σήμερα την αμαρτωλότητά μου, αλλά εγώ αυτά τα πράγματα, αυτές τις νοθησίες τις άκουσα από τον γεροντά μου τον Άγιο, που σήμερα βρίσκεται στον ουρανό και από εκεί στέλνει την προστασία και την πρεσβεία του. Και πρώτος υπόλογος είμαι εγώ, εάν δεν βιαστώ να μου γίνει μέσα από την προσευχή. Είναι δυνατόν η προσευχή να φωνάζεται, να κραυγάζεται και να μην φύγουν τα δαιμόνια από μπροστά του, από τον άνθρωπο? Αλλά είπαμε, είναι τόσο επιτήριος ο διάβολος σαν τεχνίτης, με τόση τεράστια εμπειρία είναι τόσο επιδέξιος που χωρίς να το καταλαβαίνει μας κλέφτει την προσευχή και μας παίρνει το νου και μας τον πηγαίνει εδώ και εκεί και μας τον γυρίζει πίσω, φορτωμένον από φαντασίες και αμαρτωλότητα. Γι' αυτό, παιδιά μου, προσέξτε πάρα πολύ το όνομα του Χριστού. Το όνομα του Χριστού θα διώξει την αργολογία. Η αργολογία φέρνει όλα τα κακά στο μοναχό. Τι να συζητήσουμε μεταξύ μας? Τι μας ενδιαφέρει σαν υποταρκτικούς? Τι μας ενδιαφέρει το Α, το Β θέμα? Ένα ενδιαφέρει, πρέπει να ενδιαφέρει τον υποταρκτικό, το πώς να κάνει τέλεια την υπακοή του, τόσο την πνευματική που είναι σε τόση αξία και πνευματικότητα, όσο και την υπακοή στο διακόνημα, που κι αυτό δεν γίνεται με υπακοή και προσοχή, έχει μεγάλη κι αυτό αξία. Ο υποτακτικός την υπακοή του να βλέπει μπροστά και το πώς να κάνει τα κατοίκοντά του τα μοναχικά. Και πέραν τούτων, τίποτε άλλο δεν πρέπει να φροντίζει. Είναι σφάλμα όταν σκέπτεται πράγματα έξω από αυτή την υπακοή. Ο καλύτερος χρόνος του μοναχού είναι ο χρόνος που είναι υποτακτικός. Αν ξέρει να εκτιμήσει την υπακοή, είναι ο πλέον ήσυχος άνθρωπος. Διότι η μέρημνα είναι αυτή που κάνει τον άνθρωπο να φεύγει από το Θεό. Ο υποτακτικός δεν έχει μέρημνα.
μία μέρη να πρέπει να έχει, το πώς να φυλάξει. Και όταν πεθάνει, όταν κοιμηθεί ένας υποτακτικός καλός, είναι πάνω από όλους τους ανθρώπους ο πλέον επιτυχής άνθρωπος για τον ουρανό είναι ο καλός υποτακτικός. Μακάριος αυτός ο άνθρωπος, αλλά και δυστυχής, δυστυχέστατος ο υποτακτικός που δεν φυλάξει, που δεν φυλάξει αυτή την επαχή και μπλέξει με τόσα και τόσα άσχετα πράγματα. Και κατά την ώρα του θανάτου θα δει ότι όλα εκείνα ήταν άχρηστα και βλαβερότατα που σκεφτόταν και έβραζε. Ας φυλάξουμε τα λόγια του Θεού. Ας βιαστούμε, διότι δεν ξέρουμε την ημέρα και την ώρα που θα μας βρει ο θάνατος. Όλοι το γνωρίζουμε αυτό, ότι πολλάκις εμείς οι άνθρωποι φεύγουμε ξαφνικά, ευνίδια, και μετά μέσα της επιστήμης και της τεχνολογίας φεύγουμε πάρα πολύ έξω. Τα δυστυχήματα, τα τροχαία και από τόσα άλλα και οι ασθένειες πολλές φορές βοηθούν να φύγει ο άνθρωπος μέσα σε λεπτά χρόνο. Και όπου βρεθεί κανείς, έτσι και πορεύεται. Αυτό να μελετούμε συνέχεια, μήπως μας βρει ο θάνατος ξαφνικά. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε τακτοποιημένοι ψυχικά. Πάντα να νιώθουμε ότι φεύγουμε. Για να μην χάσουμε τον εαυτό μας όταν κάτι μας συμβεί. Εμείς οι μοναχοί τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό και δεν θα έχουμε λόγο απολογίας ενώπιον. Δεν έχουμε άγνοια των νόμων. Των νόμων των διδασκόμεθα συνέχεια από παντού. Από την Εκκλησία, από τα βιβλία, από τις διδασκαλίες που κάνουμε, από τη συνείδηση, όλα τα γνωρίζουμε. Γι' αυτό φραγίσετε παν στόμα μια κοντή απολογήσεις, διότι η δικαιοσύνη του ανθρώπου ως στράτος αποκαθημένη ενώπιον του Θεού. Ας ευχηθούμε να μας σκεπάσει ο Θεός από κάθε κακό. Και τώρα θα εύχεστε με όλη σας την ψυχή να σκεπάσει την ελεηνότητά μου ο Θεός από κάθε κακό και από κάθε κίνδυνο που υπάρχει στον κόσμο. Και να επιστρέψω στο μοναστηράκι μας κοντά σας και πάλι σώος και αυλαβής διπλά. Κι εγώ, όπως γνωρίζετε από το χρέος της καρδιάς μου, ότι σας εύχομαι και αυτό όχι να μου το πείτε, αλλά το κάνω, διότι το νιώθω συνεχώς μέσα μου.
Και έτσι όταν ταμώσουν οι προσευχές της αγάπης προς τον Θεό, ο Θεός στέλνει το ελαιός. Και εύχομαι να σας βρω κυρίως πνευματικά σε καλή κατάσταση. Πάντα να ενθυμίστε τα όσα μου θετούμεθα εδώ με τη χάρη του Θεού. Μην ξεχνάτε τις νουθεσμίες. Και ο ουράτος, η παρουσία του γέροντος θέλω μαζί σας, ανάλογα την πίστη που έχει ο καθένας. Και Θεός και η Παναγία είναι η Παναγία σας. Διαφάνω τον Υγείο Πατέρα, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον.